Έχεις κινητό τηλέφωνο Android? Αυτό το βίντεο είναι για σένα. Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί. Σε αυτό το βίντεο εξερευνούμε τον κόσμο της σύνδεσης του κινητού τηλεφώνου σε δίκτυα τελευταίας τεχνολογίας. Η εξέλιξη των κινητών δικτύων προσφέρει αυξημένες ταχύτητες και βελτιωμένες δυνατότητες για να παραμείνετε συνδεδεμένοι οπουδήποτε βρίσκεστε. Είτε πρόκειται για streaming βίντεο, για λήψη εφαρμογών ή πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων, η κατανόηση των διαφορών μεταξύ αυτών των τύπων δικτύων μπορεί να σας βοηθήσει να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τη χρήση του τηλεφώνου σας. Θα αναλύσουμε τη σύνδεση των κινητών τηλεφώνων και τα ωφέλη κάθε γενιάς δικτύου. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, share και subscribe για περισσότερες τεχνολογικές ενημερώσεις, αλλά και για να τα βλέπετε όλα. Μήπως αναρωτιέστε όταν κάνετε χρήση του τηλεφώνου σας σε ποιον τύπο δικτύου είναι συνδεδεμένο το κινητό σας τηλέφωνο? Ας αναλύσουμε αρχικά τις βασικές διαφορές ανάμεσα στους τύπους των δικτύων και μετά θα σας πω πώς ακριβώς μπορείτε να δείτε σε ποιον τύπο από όλους είναι συνδεδεμένο το κινητό σας τηλέφωνο. Τα δίκτυα 2G είναι τα παλαιότερα και τα πιο αργά. Κυρίως χρησιμοποιούνται για κλήσεις και μηνύματα. Τα δίκτυα 3G είναι πιο γρήγορα, επιτρέποντας βασική περιήγηση στο διαδίκτυο και βιντεοκλήσεις. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα έχουν σταματήσει πλέον στην Ελλάδα να υπάρχουν. Τα δίκτυα 4G είναι ακόμα πιο γρήγορα, παρέχοντας υψηλές ταχύτητες διαδικτύου για streaming και για λήψη περιεχομένου. Και τώρα έχουμε τα δίκτυα 5G, τα πιο πρόσφατα και τα πιο γρήγορα από όλα, προσφέροντας εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες για όλες τις online δραστηριότητές σας. Τονίζω ωστόσο ότι τις τελευταίες 2 εβδομάδες στην Κίνα έχει ξεκινήσει να υπάρχει πλέον και το 5.5G, το οποίο παρέχει αυξημένη χωρητικότητα και ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες συγκριτικά με τα τωρινά δίκτυα 5G. Πώς μπορείτε ωστόσο να μάθετε σε ποιον τύπο δικτύου είναι συνδεδεμένο το τηλέφωνό σας? Ο πιο απλός και γρήγορος τρόπος είναι να ελέγξετε τη γραμμή του σήματος στο τηλέφωνό σας, η οποία θα υποδεικνύει τον τύπο του δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή σας. Σε συσκευές Android ωστόσο υπάρχει ένας σύνθετος τρόπος, τον οποίο θα σας αναλύσω αυτή τη στιγμή. Για να μπορέσω να σας το δείξω ακριβώς, έχω ουσιαστικά κάνει εγγραφή οθόνης και από τρεις συσκευές. Η μία είναι το Poco M3 Pro 5G, η άλλη είναι το Samsung Galaxy S23 Ultra, όπως επίσης θα σας δείξω και το μενού από τη δική μου συσκευή, που είναι το Huawei Mate X3. Για τα Huawei μπορώ να σας πω ότι το μενού στα τελευταία τηλέφωνα είναι ίδιο. Για τις άλλες συσκευές δεν ξέρω αν ανάμεσα στα λειτουργικά τους διαφοροποιείται. Ωστόσο, πάμε να δούμε το πρώτο. Για να μπορέσουμε να δούμε στο Poco M3 5G σε ποιον τύπο δικτύου συνδέεται η συσκευή μας, δηλαδή αν είναι 2G, 4G ή 5G, θα επιλέξουμε να μεταβούμε στις ρυθμίσεις. Από εκεί, στην πρώτη οθόνη που μας ανοίγει, θα επιλέξουμε το σχετικά με το τηλέφωνο. Στην νέα οθόνη, την οποία μας ανοίγει, θα επιλέξουμε το αναλυτικές πληροφορίες και προδιαγραφές. Θα πάμε τέρμα κάτω, θα επιλέξουμε το κατάσταση. Και αντίστοιχα, στη νέα οθόνη, την οποία μας ανοίγει, στις λεπτομέρειες της συσκευής, θα επιλέξουμε κατάσταση SIM. Εάν έχουμε δύο SIM, θα επιλέξουμε την SIM 1 ή την SIM 2, αναλόγως ποια θέλουμε να δούμε. Στη νέα οθόνη την οποία ανοίγει, μας εμφανίζει εάν συνδέεται η συσκευή σε 4G, 5G ή 2G. Δεν μπορώ να σας το δείξω εγώ αυτή τη στιγμή, γιατί κατά την εγγραφή της οθόνης, όταν μεταφέρομαι στην κατάσταση της γραμμής, το τηλέφωνο ουσιαστικά μου κρύβει αυτή την πληροφορία γιατί τη θεωρεί σημαντική. Ωστόσο, θα το αναφέρει εκεί πέρα μέσα. Υπολογίστε ότι όσον αφορά το δίκτυο 4G υπάρχει μια πιθανότητα να σας το δείχνει σαν LTE, ενώ όσον αφορά το 5G μπορεί να σας λέει ότι είναι NR ίσως ή μπορεί να σας το λέει σαν NSA. Σε κάθε περίπτωση αυτά τα δύο είναι το δίκτυο 5G. Η λογική στα τηλέφωνα που έχουν λειτουργικό Android πάνω κάτω είναι κοινή, με μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα τον κατασκευαστή. Όσον αφορά το Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, για να μπορέσουμε να δούμε σε ποιον τύπο δικτύου συνδέεται, επιλέγουμε επίσης ρυθμίσεις. Στη νέα οθόνη την οποία μας ανοίγει πατάμε πληροφορίες για το τηλέφωνο, επιλέγουμε πληροφορίες κατάστασης, ενώ επιλέγοντας κατάσταση SIM βλέπουμε ότι μας δείχνει πως έχουμε συνδεθεί για τύπο φωνητικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας, και το συγκεκριμένο το τονίζω για να σας το εξηγήσω αυτή τη στιγμή. Στον τύπο φωνητικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας μας λέει 4G, όπως βλέπετε στο Samsung Galaxy S23 Ultra. Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή μας έχει συνδεθεί σε δίκτυο 4G και κάνει χρήση του VoLTE. VoLTE είναι το Voice over LTE. Από κάτω, εάν δείτε, μας λέει τύπος δικτύου δεδομένου κινητής NR-NSA. Το NR-NSA στον τύπο δικτύου κινητής, δεδομένων κινητής, μας δείχνει τον τύπο στον οποίο συνδέεται η συσκευή για το ίντερνετ. Και γιατί υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός στο Samsung? Αυτός ο διαχωρισμός υπάρχει γιατί το 4G είναι ένα δίκτυο το οποίο χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή και για πρόσβαση στο ίντερνετ και για χρήση για ομιλία, το VoLTE το οποίο αναφέραμε, ενώ το 5G αυτή τη στιγμή ακόμα στην Ελλάδα
και γενικότερα νομίζω παγκοσμίως χρησιμοποιείται μόνο για πρόσβαση δεδομένων. Hint, το 5G, αν θυμάμαι καλά, μέσα στο 24, αν όχι στο 24, στο 25, η Κοσμοτέ θα το ξεκινήσει και για τον νέο τύπο Volte, ο οποίος θα πατάει πάνω στο 5G. Από εδώ λοιπόν βλέπουμε σε ποιον τύπο δικτύου συνδεόμαστε, όπως επίσης βλέπουμε και την ισχύ του σήματος. Άρα δηλαδή από εδώ πέρα μπορούμε να αντιληφθούμε κατά πόσο η συσκευή μας έχει καλή κάλυψη σήματος αυτή τη στιγμή ή όχι. Όσον αφορά το Huawei Mate X3 ή γενικότερα τα τηλέφωνα της Huawei, εδώ εάν επιλέξουμε επίσης να μεταβούμε στις ρυθμίσεις και επιλέξουμε να πάμε τέρμα κάτω στις πληροφορίες για το τηλέφωνο, στην καινούργια σελίδα την οποία μας ανοίγει θα επιλέξουμε κατάσταση και μέσα από εκεί πέρα δίκτυο και ερχόμαστε λοιπόν στην πληροφορία που μας δείχνει τον τύπο δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Εδώ πέρα βλέπετε ότι εγώ συνδέομαι με το 4G Plus. Η συσκευή μου, επειδή είναι Huawei, δεν μπορεί να συνδεθεί σε 5G. Ωστόσο, υπό άλλες συνθήκες, εδώ πέρα μέσα αντίστοιχα θα έδειχνε ότι είναι 5G NSA. Ενώ βλέπετε επίσης, εάν είμαστε σε περιαγωγή, την ένταση του σήματος, εάν δηλαδή έχουμε καλή κάλυψη ή όχι. Και επίσης, μία πολύ μικρή πληροφορία, την οποία τη βλέπετε μέσα από το Huawei. Βλέπετε ότι ακριβώς από κάτω μας λέει κατάσταση δικτύου κινητής τηλεφωνίας και μου δείχνει ότι είναι συνδεδεμένο γιατί η συσκευή μου συνδέεται στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και κάνει χρήση δεδομένων μέσα από εκεί. Εάν επιλέξω και θα σας το κάνω αυτή τη στιγμή να συνδεθώ σε δίκτυο Wi-Fi, με το που συνδεθεί η συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi θα αλλάξει και βλέπετε ότι λέει κατάσταση δικτύου κινητής τηλεφωνίας αποσυνδέθηκε. Πού μπορεί να σας βοηθήσει αυτό το βίντεο και για ποιο λόγο το γύρισα? Αυτό το βίντεο μπορεί να σας βοηθήσει εφόσον θέλετε να μάθετε τον τύπο του δικτύου κινητής τηλεφωνίας για δεδομένα, για ίντερνετ δηλαδή, που συνδέεται η συσκευή σας, όταν πρέπει να μιλήσετε, ας πούμε, με την εξυπηρέτηση πελατών του δικτύου κινητής τηλεφωνίας για να μπορέσετε να εξυπηρετηθείτε για κάτι. Ή αντίστοιχα, μπορεί να κάνετε κάτι αυτή τη στιγμή και να πρέπει να δώσετε αυτή την πληροφορία σε κάποιον για οτιδήποτε. Επειδή όμως είστε συνδεδεμένοι στο Wi-Fi, δεν πρέπει να αποσυνδεθείτε από το Wi-Fi. Άρα λοιπόν αυτός είναι ένας εύκολος τρόπος για να μπορούμε να το βλέπουμε χωρίς να κόβουμε οτιδήποτε άλλο κάνουμε ταυτόχρονα εκείνη τη στιγμή. Να θυμάστε ωστόσο, όσο πιο γρήγορο το δίκτυο, τόσο καλύτερη η online εμπειρία σας. Εσείς βεβαιωθείτε ότι παραμένετε ενημερωμένοι με την τελευταία τεχνολογία για να μπορείτε να απολαύσετε την καλύτερη δυνατή σύνδεση. Είμαι ο GreeksDR της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να μπορείτε να βλέπετε όλα τα βίντεο για περισσότερες τεχνολογικές συμβουλές κατά καιρούς στα βίντεο που ανεβάζουμε, κόλπα, όπως επίσης και πολλά ακόμη. Σας χαιρετώ, καλή συνέχεια, γεια σας!